Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα έχουμε Παρασκευή. Επιτέλους τελείωσε και αυτή η εβδομάδα. Τρίμερο μπροστά μας. Ποιος θα φύγει για το τρίμερο? Ποιος πάει ταξιδάκι, για γράψτε μου. Ποιος έχει φύγει ήδη? Εμείς, όπως είπα, θα μείνουμε στο σπίτι λόγω του γάτου μας. Το πρωί το πήρε ο Ανδρέας, το πήγε στο γιατρό να δούμε τι άλλο θα μας πει, τι θα δει με το πόντι και πώς είναι κτλ. Εγώ θα το πάρει το απόγευμα. Εγώ σήμερα έχω πάρα πολλές δουλειές, γιατί έχω να μαζέψω βαλίτσες των παιδιών, τα ρούχα κτλ. Έχω να πάω το Βασίλη κομμωτήριο, μετά θέλω να πάω το απόγευμα στον Πέρσκα, θέλει να πάει βασικά να δει κανένα σορτσάκα, μια φουστίτσα, κάτι να πάρει μαζί της. Δεν θα μαγειρέψω γιατί τέτοιο. Βασίλη, κλείσε σε παρακαλώ τη φωνή, γιατί ακούγεται, έχει τραγούδια. Έχω φαγητό από χτες, έχω μακαρονάδα. Έχω ανεβάσει το βιντεάκι, έχω κάνει αρκετές δουλίτσες από το πρωί, δεν έχω τραβήξει τίποτα. Λούστηκα, ούτε ίσωσα το μαλλί μου, το έχω βάλει έτσι λίγο αφρό. Βέβαια με επηρεάζει πάρα πολύ ο αφρός σε μένα, πονάει το κεφάλι μου μετά το δέρμα. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο τώρα να το ισιώσω, το άφησα έτσι. Το βράδυ θα το ξαναπλύνω άλλη μια φορά. Εδώ το αγοράκι μου με κοιτάει, λέει, πώς είσαι έτσι? Λέει, έτσι είσαι ένα μικρό παιδί. Δεν έχεις να με δεις έτσι? Πολύ καιρό έχεις να με δεις έτσι, Δεν σε είχα δει ποτέ. Έλα που δεν με έχεις δει ποτέ, έλα Βασίλη. Σ' αρέσει? Είναι ακόμα μόσκελο. Ναι, είναι ακόμα βρεγμένο. Σ' αρέσει έτσι ή όχι? Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον Βασίλη να πάρουμε τα μαθήματα του Βασίλη. Του Βασίλη σήμερα δεν πήγε σχολείο, μη με τραβάς Βασίλη. Είχαμε κάποιες δουλίτσες μαζί του, οπότε τον άφησα σπίτι. Να πάρουμε τη τσάντα της Τόνης, μισό λεπτάκι. Τι θες? Πάρουμε και την κάμερα. Ναι, να πάρουμε τη τσάντα της Τόνιας, γιατί η Τόνια θα πάει βόλτα με τα παιδιά από τη τάξη της. Να πάρουμε τα μαθήματα του Βασίλη για να μπορέσει να κάνει με την κοπέλα. Οπότε αυτό, φεύγουμε τώρα με το Βασιλάκι. Και ό,τι έχω μετά στη συνέχεια, σας λέω, σήμερα η μέρα μου είναι λίγο, δεν ξέρω τι θα προλάβω να τραβήξω, τι θα μπορέσω και τι όχι. Ξεκινάω το βλογάκι και βλέπουμε, ναι. Φεύγουμε. Πάμε. Ναι. Το αγόρι μου. Πω, φτάσαμε σπίτι, δεν μπορώ. Έχει τέτοια, βράζει ο τόπος, κουφόβραση πολύ. Έχει συννεφιάσει κιόλας, μήπως θα βρέξει. Οχ, ήρθαμε με το Βασίλη, γρήγορα, γρήγορα, ναι Βασιλάκι. Και δεν είμαι μόνο εγώ, όλες οι μαμάντες έτσι ήταν στον δρόμο. Α, δεν μπορώ. Α, βράζει ο τόπος, α. Έχει υγρασία πολύ. Πω. Παναγιά μου, εκεί που μένετε εσείς, πού μένει ο καθένας, γράψτε μου έτσι. Στο δέντρακι μένει. Έχω μια τρίχα εδώ και με ενοχλεί. Λοιπόν, αυτά, πάμε με τον Βασίλη να βάλουμε να φάμε και μετά σιγά σιγά να ξεκινήσω να ετοιμάσω πρώτη όλα. Πρώτη να φάμε. Πρώτη να φάμε. Ναι, να φάμε μεσημεριανό, Βασίλη. Να έχουμε δύναμη να δουλέψουμε. Πού θα σας δουλέψω? Α, συγγνώμη, σήμερα είμαι με το αγόρι μου. Οι δυο μας εδώ, το παιδάκι μου, το όμορφο, ναι. Περνάς καλά με τη μανούλα? Τι είναι εκεί? Αχ, πως μου αρέσει με το μαλλί του αγόρι μου. Τρελαίνομαι. Τι θέλω να το κουβέξω? Τρελαίνομαι. Ναι, αλλά εσύ δεν θέλεις να το μαζεύεις και δεν το... Πρέπει να το ξέρεις να το φτιάχνεις, Βασίλη. Έτσι θα κυκλοφορείς? Ναι. Έχει και ζέστη, θα μακρύνει, εντάξει. Ναι. Του χρόνου αν θα θες θα το ξανακάνεις. Ρε. Το κάνεις. Ναι. Σαν κόκορα, Λοιπόν, κλείνω τώρα, πάω να... Α, θέλω να πω, όσο αφορά τα χτεσινά σχόλια, κάποια από τα σχόλια μου έχουν γράψει κάποια κορίτσια, γυναίκες, δεν ξέρω τι είναι, τέλος πάντων, κορίτσια είμαστε όλες, κάποια σχόλια, πολύ ωραία, και δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν εμφανίζεται κάτω από το βίντεο, δεν ξέρω τι, εγώ τα έχω δημοσίευσει, τα έχω απαντήσει κιόλας, αλλά δεν το βρίσκω κάτω από το βίντεο. Ενώ εγώ όταν μπαίνω στο Creator Studio το βλέπω ότι το έχω βάλει, δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε να ξέρετε, αν δεν βλέπετε το σχόλιο σας ή δεν σας έχω απαντήσει, μπορεί να μην έχει εμφανιστεί καν. Κάτι γίνεται με το YouTube, δεν ξέρω, κολλάει, κάτι παίζει εκεί πάλι. YouTube, με το YouTube. Αυτά. Δεν ακούει αυτό το χέρι, πρόσεχε, γιατί είναι ζωηρό πολύ. Τα. Τσα. Τα. Πάει πίσω, Ναι, λίγο.
Εσύ το πας μπροστά, αυτό πάει πίσω. Τσακ. Τσακ. Βγήκαμε με τη Τόνια. Πάμε στο κομμωτήριο, έχουμε ραντεβού με τον Βασίλη. Μετά θα πάμε με τη Τόνια στο Μπέρσκα να δει κανένα σορτσάκι μήπως πάρει. Εγώ ξεκίνησα ήδη να μαζεύω τα ρούχα. Ο Βασίλης μόλις τώρα τελείωσε τα μαθήματα, έχει πολλά μαθήματα βασικά, τα έχει παίξει ο Βασίλης. Οπότε αυτά, πάμε γρήγορα στο κομμωτήριο, μετά για ψώνια. Ποιος είναι εδώ? Πω. Καθόμαστε τώρα εδώ με τη Τόνια και περιμένουμε τον Βασίλη. Είναι εκεί μέσα, κουρεύεται, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη σήμερα, δεν ξέρω. Κάπως πολύ έτσι δύσκολα τα πράγματα. Και μετά μήπως μπορεί ο μπαμπάς να το πάρει, γιατί πήγε να πάρει το Μάι, μήπως θα το πάρει το Βασίλη να πάμε οι δυο μας με τη Τόνια μόνο. Λοιπόν, τελείωσε το γούρι, έλα εδώ βρε, Μπιλ, έλα εδώ, έφυγε. Καλά, δεν θα το γνωρίσετε τώρα. Βασίλη, έλα εδώ. Έλα εδώ, πού είσαι? Κοίτα εδώ. Κουκλός. Τέλειος είσαι. Κουκλάκι. Να τας. Κουκλός. Ωραίο χτένεις, μα πολύ ωραίο. Ναι. Οπότε αυτό, πάμε τώρα. Δεν ξέρω, ο Ανδρέας ακόμα δεν με πήρε τηλέφωνο. Είπα, μήπως περίμενε Τόνια. Θα το πάρει το Βασίλη, για να μην το κουβαλήσουμε μαζί μας. Δεν θέλει ο Βασίλης να πάει. Κλασικός άντρας, δεν θέλει να πάει αψώνια. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι με τη Τόνια. Πω πω, όχι, αυτόματα μπορώ. Δεν ξέρω, κουράστηκα. Έχει κόσμο και μέχρι που διαλέξαμε, μέχρι κάτι πήρε η Τόνια. Εντάξει, δεν ξέρω. Τις αρέσουν, δεν τις αρέσουν, τέλος πάντων. Τώρα πρέπει να τους ετοιμάσω τα ρούχα. Σχεδόν τα έχω ετοιμάσει. Πρέπει να τα σιτερώσω, να τα βάλω στις βαλίτσες. Κάτι να φάμε για βραδινό. Έφερε ο Ανδρέας το Μάι. Εντάξει, καλά είναι. Είναι λίγο ζαλισμένος, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Αυτά. Και καθίσαμε λοιπόν να φάμε όλοι οι family εδώ έξω. Ωραία είναι. Τώρα ντροσούλα έχει, δεν έχει ζέστη, μια χαρά. Και εντάξει, να φάμε και μετά να πάω να κάνω ό,τι έχω να κάνω. Σήμερα όσο μπαίνω ανοίγω τέτοιο το τηλέφωνο, διαβάζω. Όλο, όλο, όλο είναι με αυτή τη τέτοιο, με τα γλυκά νερά. Τι γίνεται ρε παιδιά? Το πρώτο θέμα είναι, Παναγία μου, τι άνθρωπος είναι αυτός? Δεν έχουμε, δυστυχώς, δεν έχουμε κρεμμύδια. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν θέλεις, μη φύγει μωρέ, άμα δεν τα βρείτε, δεν μπορείτε να ζείτε μαζί, γιατί να σκοτώσεις? Παναγία μου, πω. Και το σκυλί κιόλας σκότωσε. Δεν φτάνει που σκότωσε τη γυναίκα, σκότωσε και το σκυλί. Πάνε. Δεν μπορώ. Το μυαλό μου δεν χωράει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Οπότε αυτά. Καθόμαστε εμείς να φάμε. Καλή όρεξη σε εμάς και καλή όρεξη σε εσάς. Αν τρώτε. Λοιπόν, είμαι εδώ σε μια κατάσταση τέτοια. Βλέπετε, μόλις μάζεψα το φαρμακείο των παιδιών να τους δώσω. Ναι, φαρμακείο. Έχω βάλει. Εδώ έχω βάλει. Ναι, έλα βρε, αλήθεια, πάχινες, της κάνει φούστα. Χαρά, πω, πάχινα λέει. Έχω βάλει ντεπών, σιροπάκι έχω βάλει αγκοφρέν, έχω βάλει θερμόμετρο, έχω βάλει ξοζάλ, Βασίλη μιλάω. Α, και θα βάλω και μπεταφουσίν. Αν τους τσιμπήσουν κανένα κουνουπάκι κάτι, να έχουν να βάλουν, ξέρετε, την αλεφή. Οπότε αυτό, και έβαλα και ξοζάλ, είπα. Και τι άλλο, τίποτα άλλο. Χρειάζεται μήπως και ένα μπεταντίν, αλλά εντάξει, στο ξενοδοχείο θα έχουν εκεί μπεταντίν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μπεταντίν, Θα προσέχετε. Αυτό νομίζω. Θερμόμετρο, σύριγγα, ντεπών, αλγοφρέν, ξοζάν. Αυτά. Πάω να συντερώσω εδώ η Τόνια, ετοιμάζει ρούχα, γιατί θα πάρει αυτό που θέλει να φορέσει. Βρε Βασίλη. Συνεχίζω. Λοιπόν, έτοιμα τα ρούχα του Βασίλη, το έχω βάλει εδώ, του έχω φτιάξει έτσι σετάκια, βλέπετε, μπλούζα και σορτσάκι, γιατί αν θα τα σχεδιάσει ο Βασίλης εκεί χαθήκαμε. Λοιπόν, εδώ πάλι σετάκι, μπλουζάκι και σορτσάκια, το έβαλα 1, 2, 3, 4 σετάκι και επιπλέον μια μπλούζα για έξοδο. Και εδώ τα ρούχα για τη θάλασσα, για να φοβεσικά θα φοράει μαγιό και μπλούζα, αλλά δεν πειράζει, ας έχει και σορτσάκι. Μπορεί μετά, οπότε 3 σετάκια και εκεί το έχω ετοιμάσει, πάω να τα βάλω στη βαλίτσα.
ένα σορτσάκι για ύπνο για πιζάμα. Θα του βάλω και μια πιζάμα επιπλέον. Ισόρουχα, κάλτσες. Και μια κάμερα. Και κάμερα οπωσδήποτε, ναι, αφού blogger είσαι, ναι. Βάλε μπλούζα, βρε. Είσαι χωρίς μπλούζα εδώ. Λοιπόν, πάω να τα βάλω στη βαλίτσα και συνεχίζουμε τα ρούχα της Τόνιας. Έτοιμα και τα ρούχα της Τόνιας. Εδώ πάλι σετάκια της τα έχω κάνει. Εδώ ένα πουκαμισάκι και μαύρο τζινάκι. Εδώ αυτή είναι βασικά τέτοιο κορμάκι, είναι σαν σορτσάκι φόρεμα. Έχει μια φούστα άσπρη και ένα τζιν άσπρο καμπάνα. Εδώ κάτι μικροσκοπικά μπλουζάκια. Εδώ δύο φορεματάκια για την παραλία που τα πήρε σήμερα. Το ένα πετσετέ και το άλλο έτσι λεπτό για να φοράει πάνω από το μαγιό. Δύο μπλουζάκια τέτοια, ένα σορτσάκι, ένα κολανάκι κοντό και τέτοιο ποντιλατάντικο και μια βερμούντα. Επίσης στον δρόμο θέλει να βάλει φούστα και μπλούζα αυτή εδώ. Αυτά, πιζάμες τις έχω βάλει, μαγιό τις έχω βάλει, πετσέτα τις έχω βάλει. Τέλος, τελειώσαμε. Πάω να τα βάλω και αυτά στη βαλίτσα. Βαλίτσα του Βασίλη είναι έτοιμη, τα παπούτσια του Βασίλη είναι έτοιμα. Ετοιμάζω και τη βαλίτσα της Τόνιας και τέλος. Λοιπόν, τελείωσα τις δουλειές, βγήκα έξω λίγο να πάρω αεράκι, να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω λίγο. Η Τόνια πήγε στο μπάνιο, ο Βασίλης έχει κάνει μπανάκι. Μετά να πάω να τους κόψω νύχια και τα λοιπά και να πάνε για ύπνο. Εγώ όμως εδώ θα σας χαιρετήσω γιατί δεν έχω τι άλλο να σας δείξω, σας έδειξα ότι είχα. Να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου, παρόλο που βλέπω ότι πολύ μάλλον έχετε φύγει για τρίμερο. Δεν έχει πολλές προβολές το βίντεο, οπότε μάλλον καταλαβαίνω ότι είστε πολύ εκτός Αττικής, μάλλον στα νησιά, δεν ξέρω πού, γράψτε πού βρίσκεστε, αν έχετε φύγει από την Αθήνα ή από αλλού, δεν ξέρω από πού. Τέλος πάντων, αυτό για σήμερα, φιλάκια πολλά, όπου και να είστε να περάσετε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Γεια σας!